εξαιρετικός καλλιτέχνης και ωραίος τύπος με πολύ ενδιαφέρουσα ζωή που δεν ξέρω, θα τη ζηλεύαμε, δεν θα τη ζηλεύαμε πολύ, τώρα θα την ανακαλύψουμε. Θα σας πω στο τέλος συνέντευξης αν θα τη ζηλέψω τη ζωή του ή όχι. Είναι ο Σπύρος Πόρος μαζί μας. Σπύρο μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Να ξεκινήσω από αυτό εδώ το εκπληκτικό βιβλίο που λέγεται Φωτοσοφία. Από τις εκδόσεις Κάκτος, το ξεφίλησα. Είναι και κάποιες λίγο ακατάλληλες φωτογραφίες για μεσημέρι. Πρόσεχε, πρόσεχε να πέσεις στις κατάλληλες. Έχεις γυμνό ρε παιδί μου πολύ, αλλά δεν πειράζει. Ναι, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Εσύ είσαι διεθνούς φήμης φωτογράφος. Πώς έγινες φωτογράφος? Αυτό, πολύ καλή ερώτηση λοιπόν. Πάντα είχα, ας πούμε, το ενδιαφέρον να φωτογραφίζω και να αποτυπώνω στιγμές. Βέβαια, τότε ήταν πιο δύσκολο όταν άρχισα, ας πούμε, γιατί ήταν αναλογική φωτογραφία, δεν ήταν ψηφιακά. Ναι. Οπότε ήταν και πολύ ακριβό το σπορ. Mm-hmm. Έκανα μια παρένθεση σαν μοντέλο 2 χρόνων. Μόνο 2 χρόνια ήσουν μοντέλο? Ναι. Και δούλεψες πού αυτά τα 2 χρόνια, Σπύρο? Δούλεψα σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, στο Λονδίνο με κάνανε, με καθιερώσαν, ας πούμε, σε μια νύχτα βασικά. Με πολλά λεφτά τότε αμοιβές? Με πολλά χρήματα τότε. Δηλαδή, ας πούμε, τα περισσότερα χρήματα που πήρες για μια δουλειά, ποια ήταν ως μοντέλο? Ήταν και 80.000. 80.000. Ναι. 80.000 για μια δουλειά μόνο? Ναι. Πάρα πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, βέβαια. Ήταν διαφορετικά τα μεγέθη τότε. Ήταν η εποχή με τα super models που τα ήξεραν όλοι, όπως θυμάστε δηλαδή. Και τώρα, αν σου πει σε 3 supermodels, δεν θα ξέρω να μου πει. Τώρα, αλλά, τώρα, όχι, δεν ξέρω. Αν πει τον Σιντι Κρόφορντ, όμω, αν μου πει την Κρίστη Τέλη, την Κρίστη Ευαγγελίστα. Ναι, ναι, ναι. Ξέρει. Προφανώ. Ήταν διαφορετικά. Τώρα δεν παίζουν αυτά τα νούμερα βασικά. Συνήθως. Τα λεφτά που έχει βγάλει, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, έχει βγάλει πολλά λεφτά. Έβγαλα. Έβγαλε πολλά λεφτά. Ναι. Τα έχει κρατήσει τα λεφτά αυτά ή όχι? Εγώ τα είχα κρατήσει. Αλλά. Αλλά. Εντάξει. Δεν παίζουν ρόλο τα χρήματα. Χαθήκαν τα λεφτά αυτά. Τα χρήματα δεν παίζουν ρόλο. Κάτσε, από ό,τι κατάλαβα, χαθήκαν τα λεφτά. Δεν παίζει ρόλο. Αν μείνανε, χαθήκαν, δεν ορίζουν τη ζωή μας τα χρήματα. Η υγεία μας ορίζει τη ζωή μας και οι φίλοι μας. Το πιστεύεις αυτό? Ακριβώς. Επειδή από ό,τι έχω καταλάβει, έχεις περάσει περιόδους πλούτου, ναι, και περιόδους που δεν είχες λεφτά. Ναι. Και γι' αυτό είμαι σε θέση να σου πω, ναι, ότι ούτε οι καριέρες παίζουν ρόλο. Ούτε τα χρήματα παίζουν ρόλο. Ποια είναι η ουσία της ζωής? Η ουσία της ζωής είναι να είσαι ωραίος άνθρωπος, σωστός άνθρωπος και να κοιτάς τον εαυτό σου και να είσαι περήφανος για τον εαυτό σου. Ναι. Ότι τα έφτιαξες όπως ήθελες τα πράγματα. Εσύ, αν γύρισες τον χρόνο πίσω, έχεις μετανιώσει για πράγματα που έχεις κάνει στη ζωή σου? Εννοείται. Ποια? Πολλά πράγματα. Έχω μετανιώσει για πολλά πράγματα. Μόνο ένας ηλίθιος λέει ότι δεν μετανιώνω για τίποτα. Γιατί όλοι κάνουμε λάθη. Και συνεχίζουμε να κάνουμε λάθη. Απλώς κάνουμε καινούργια λάθη. Το μεγαλύτερο λάθος που έχεις κάνει στη ζωή σου ποιο ήταν? Δεν μπορώ να σου πω μεγαλύτερο, αλλά γενικά έχω κάνει μεγάλα λάθη. Τα οποία πιστεύω, μαθαίνω και δεν κάνω τα ίδια λάθη. Αυτό είναι το θέμα, να μην κάνεις τα ίδια λάθη. Εμένα με εντριγκάρουν πάρα πολύ τα οικογενειακά σου. Δεν ξέρω λεπτομέρειες για τα οικογενειακά σου, ούτε θα σε ρωτήσω, μην φοβάσαι. Απλώς το γεγονός ότι ένας άντρας έχει παντρευτεί 3 φορές και έχει 5 παιδιά με 3 διαφορετικές γυναίκες είναι ρε παιδί μου, λίγο, θέλει λίγο. Πώς να το πω, θάρρος για να το κάνεις. Να σου κάνω μια ερώτηση. Στην ερώτησή σου, ο Clint Eastwood πόσα παιδιά έχει? Πόσα έχει, δεν ξέρω. Είδες, πόσες γυναίκες έχει? Ούτε αυτό το ξέρω. Είδες. Ξέρεις γιατί? Γιατί όταν κάποιος έχει ένα έργο, δεν τους ρωτάνε. Δεν τους ενδιαφέρει για τα προσωπικά, για τα παιδιά τους. Ο Clint Eastwood έχει 7 παιδιά από 5 διαφορετικές γυναίκες. Δεν το ξέρω. Είδες λοιπόν. Οπότε αυτό τώρα είναι λίγο γραφικό. Να εστιάζει ο κόσμος, όχι ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι, σε αυτά τα κίτρινα πράγματα. Δεν είναι κίτρινο, κάτσε. Δεν είναι, τι δεν είναι? Το κίτρινο είναι να σου πω γιατί χώρισες, γιατί δεν χώρισες κτλ. Εγώ δεν ξέρω τι σου λέω. Όχι εσύ. Γενικά δεν σου λέω για σένα. Όμως το να σου πω ότι έχεις, ας πούμε. Δηλαδή, τα παιδιά σου δεν ζουν στην Ελλάδα, από ό,τι καταλαβαίνω. Σου λέω και πάλι. Δεν παίζει ρόλο. Δεν το λέω μόνο για σένα. Ναι. Για σένα. Δεν είναι το κατάλληλο. Λέω γενικότερα ότι δεν αφορά τον κόσμο, τα προσωπικά μου. Δηλαδή, εσένα να πας να δώσεις, πες ότι έχεις μια καριέρα ναι, παγκόσμια. Διεθνή. Λέμε ναι, τώρα, είναι διεθνή. Λοιπόν, και σου είχαν να δώσει μια συνέντευξη και σε ρωτούσαν. Η πρώην γυναίκα σου, Γιώργο, τι θα κάνει, θα παντρευτεί. Ναι. Θα δει, ρε παιδιά. Εγώ εδώ, εδώ πέρα τώρα. Εγώ θα απαντούσα προσωπικά. Εγώ δεν απαντάω. Γιατί κάνω και αυτή τη δουλειά. Ναι, εσύ μπορεί. Αλλά εγώ δεν θέλω να απαντάω με τέτοια πράγματα γιατί νομίζω ότι η πορεία μου στον κόσμο ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο. Ναι. Καταλάβεις. Και νομίζω ότι οι Έλληνες, οι πιο πολλοί Έλληνες, είναι περήφανοι για αυτό που έχω κάνει γενικά. Το έργο που έχω παράγει. Ναι, να σου πω όμως κάτι. Ναι. Θεωρώ ότι, ρε παιδί μου, ότι είσαι ένας πολύ ωραίος άντρας. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εσύ. Ένας άντρας, θα τα φτιάξουμε. Ένας άντρας. Να δούμε. Καινούριο ειδήλιο. Καινούριο ειδήλιο. Μια χαρά θα είναι. Αν τα φτιάχνα με άντρα, θα τα φτιάχνα με σένα. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι μεγάλη τιμή. Λοιπόν, είσαι ένας ωραίος άντρας. Ένας άντρας που, από ό,τι καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, έχει πολύ πάθος στη ζωή του. Και για να κάνεις αυτή τη δουλειά
να βγάζεις φωτογραφία, πρέπει να έχεις πολύ πάθος. Και ένας άνθρωπος με πάθος πρέπει να έχει ερωτευτεί, να έχει απογοητευτεί, πρέπει να έχεις βιώσει έρωτες και. Κοίταξε να δεις τη ζωή σου και καταστροφές μέσα από έρωτα, ας πούμε. Αλλιώς δεν μπορείς να το έργο μου, ακριβώς έτσι είναι. Και όλοι οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες γενικότερα παράγουν έργο κάτω από αντίξωες συνθήκες. Mm. Όχι όταν όλα είναι μια χαρά και ρόδινα. Λένε ότι οι μεγάλοι καλλιτέχνες συνήθως στην καταστροφή παράγουν. Έτσι είναι, ακριβώς. Έτσι γίνεται. Και αυτό το έργο που είναι περικλείδη τη φωτοσοφία σε αυτό το βιβλίο μου, οι πιο πολλές φωτογραφίες είναι κάτω από συνθήκες δύσκολες στη ζωή. Α, ναι. Ναι. Όταν λες δύσκολες, δηλαδή μετά από ένα χωρισμό, μετά από μια οικονομική. Όχι, όχι δύσκολες. Υπάρχουν διάφορες αντικσότητες. Από τη φτώχεια, ναι, την ανέχεια μέχρι οτιδήποτε. Μέχρι θανάτους κοντινών προσώπων. Δεν τα πηγαίνουμε όλα στο ερωτικό. Κάπου διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι κάποια στιγμή ζούσες και homeless, δηλαδή ζούσες εκτός. Στην αρχή, όταν είχα πάει Λονδίνο. Τι ζούσες στο δρόμο εκεί. Στα τρένα. Στο δρόμο. Στα τρένα, στο στάβο. Πώς ήταν αυτή η περίοδος? Κοίταξε να δεις, όλα συμβαίνουν με έναν τρόπο, ας πούμε. Καλείσαι, ας πούμε, να αντιμετωπίσεις πράγματα και εκεί φαίνεται και ο χαρακτήρας σου, τι ναι, προτιμάς. Θα μπορούσα να έχω γυρίσει Ελλάδα τότε και να είμαι εδώ με τα φιλαράκια μου και να περνάω φίνα. Αλλά όλα αυτά χτίζουν, νομίζω, τον άντρα και γενικά τον άνθρωπο. Mm-hmm. Πώς είναι σένα, επειδή είμαι τώρα ο άντρα, μου άρεσε αυτό. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένας άντρας? Πρώτον, από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά είναι να σέβεται τις γυναίκες. Ωραίο. Έτσι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Γιατί σεβόμενος γυναίκες, σέβεσαι τη μητέρα σου, δηλαδή πράγματα βασικά. Mm-hmm. Μετά, νομίζω ότι πρέπει να σέβεσαι τον εαυτό του ένας άντρας. Και να μην γίνεται μικρός. Mm-hmm. Και να πέφτει στην παγίδα του να κάνει μικρότητες. Το τελευταίο διάστημα τώρα που βγήκε, υποτίθεται, κάποιες φωτογραφίες, δεν θέλω να πω καν το όνομα κτλ. Με μια κοπέλα που τις είδαμε όλοι, σε ενόχλησε σε αυτό? Γιατί βλέπω ότι είσαι ένας άνθρωπος που δεν θέλεις, σε ενοχλεί τα προσωπικά σου να βγαίνουν στη δημοσιότητα. Κοίταξε να δεις. Βγήκαν και κάποιες φωτογραφίες με τη φωτεινή. Σε ενοχλεί αυτό ή όχι? Με ενοχλεί όταν άνθρωποι τους έχουν δώσει ένα βήμα σε εκπομπές, σε πάνελ, mm-hmm, και βγαίνουν και λένε την κάθε βλακεία τους, η κακέντρεχιά τους. Δηλαδή το να είναι κάποιος αρνητικά. Να σκέφτεται δηλαδή τι αρνητικό να πει κάποιον, ναι, αυτό με ενοχλεί. Καταλάβες, και του έχουν δώσει βήμα. Εκμεταλλεύεται δηλαδή τη δύναμη που του έχουν δώσει στην τηλεόραση, που έχει σε ένα κοινό, για να πει την κάθε βλακεία. Πάντως, επειδή παρακολούθησε και στη δικιά μας εκπομπή και αλλού, δεν είπαν κάτι κακό. Είπαν ότι είναι μια παρέα. Δεν είπε κάποιος κάτι κακό για σένα. Δεν άκουσα πουθενά κάτι κακό για σένα. Εγώ δεν παρακολουθώ γενικότερα, ναι, αλλά από ό,τι μου έχουν μεταφέρει, είναι μερικοί δημοσιογράφοι που πάντα θέλουν να πούνε, να ειρωνευτούν. Το οποίο δεν με ενδιαφέρει, κιόλας, ναι, να σου πω την αλήθεια. Γιατί αυτοί ασχολούνται με τη ζωή τη δική μου, εγώ δεν ασχολούμαι με τη ζωή δική τους. Mm-hmm. Πες μου κάτι τελευταίο για να κλείσουμε τώρα. Μετά το φωτοσοφία, τι σχεδιάζεις, θα γράψεις και κάποιο βιβλίο, θα κάνεις, ποιο είναι το επόμενο στάδιο σου, τι θα κάνεις μετά, καλλιτεχνικά? Λοιπόν, αυτό που σχεδιάζω γενικότερα είναι οι εκθέσεις μου και το βιβλίο να πάει σε όλο τον κόσμο, γιατί θα μεταφραστεί και θα πάει σε όλο τον κόσμο. Όπως σου είπα, είναι ένα βιβλίο με φωτογραφία εξαιρετική και φιλοσοφία. Το ότι ξεφίλησα πριν, εξαιρετική αισθητική. Ναι, η βάση του δηλαδή, η φιλοσοφία και το πώς σκεφτόμουν, πώς ανέλυα τα πράγματα για να φωτογραφήσω και τα ερεθίσματα που είχα, που τα έβλεπα μέσα από ένα γυαλί της Ελλάδας. Γιατί ξέρεις, αυτοί που ζούμε. Και η φιλοσοφία είναι μαζί. Ναι, και αυτοί που ζούμε στο εξωτερικό. Θα μας κόψουν πιο πολύ. Πες μου, τι θα κάνεις μετά το φωτοσοφία. Μετά από αυτό λοιπόν το βιβλίο, ετοιμάζω εκθέσεις. Να το επικοινωνήσεις. Να το επικοινωνήσουμε. Και γενικότερα να μεταφραστεί το βιβλίο, να πάει σε όλο τον κόσμο. Και ετοιμάζονται και διάφορα δύο βιβλία ακόμα, τα οποία έχουν να κάνουν με τη ζωή μου. Με τη ζωή σου. Ναι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ. Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε με περισσότερο χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Γιώργο.